Σ' αρέσει το μακρύ μαλλί. Αρέσει πολύ στις γυναίκες, το ξέρεις, ε. Ναι, ένα κουραστό άμα είναι έτσι. Είσαι ερωτικός. Εγώ θέλω ένα άρωμα να διώχνει τις γυναίκες. Είμαι ένα που μιλιέψει να βοσκού πρόβατα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω σε μια άλλη εποχή όπου η γυναίκα αυτό που θα λέει θα το εννοεί. Δηλαδή, έχεις πέσει μάλλον σε ψεύτρες. Θεωρητικά, όπως όλα τα πολιτεύματα, τα θρησκεύματα και οι υποσχέσεις των ανθρώπων, 90% είναι θεωρία και 10% είναι πράξη. Διάβασα ότι πολλές φορές έχει κινδυνεύει η ζωή σου. 2-3 τρακαρίσματα, τα οποία, ξέρω εγώ, κατέβηκαν όλοι οι Άγιοι και ο Θεός, ο γιος του και ο Μπατζανάκης του. Τι έγινε? Και η μάνα του. Ε? Τι έγινε? Και σώθηκαν. Τι είχες πάθει? Ατυχήματα που τα αυτοκίνητα κόντυναν ένα μέτρο, εγώ δεν κόντυνα ούτε χιλιοστό. Είχες μπλέξει ποτέ με ουσίες? Κοίταξε, εκτιμώ τη ζωή 1000 φορές περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι για να συνεννοηθούμε. Και αυτά ήξερα από πιτσιρίκος ότι είναι κοροναγράμματα. Δηλαδή, δεν ξέρεις την άλλη μέρα αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις. Εγώ τη ζωή μου δεν τη δίνω. Μόνο στο παιδί μου θα την έδινα. Δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες. Δεν θέλω μήτε να τις δω. Φλερτάρεις? Όχι. Κοίταξε τώρα, αν ας πούμε αποπνέει μια τέτοια συζήτηση μεταξύ μας, αποπνέεται ένας ερωτισμός στην ηλικία που είμαι, νομίζω ότι θα παραπέμψει αμέσως η εικόνα μου σε γυρεούς οι οποίοι γενοβολάν τελευταία. Γιατί δεν μπορείς να έχεις μια σχέση με κάποια κοπέλα η οποία είναι 30 χρονών? Όχι, γιατί όταν ήμουν 14 ετών, η γκόμενα μου τα έπληξε με έναν μεγάλο. Ξέρεις πώς ήταν ο μεγάλος? Ήταν φαντάρος. Τα παιδιά τα αγαπώ, δεν τα ποθώ. Στο σπίτι του Καγκουσάλες. Πόσο γνωρίζεσαι? 546. Μόνο? Ναι, δεν μου φαίνεται. Όχι. Πόσο είσαι? 186. 185 είμαι εγώ. Και τι αστερισμός είσαι? Ζυγός. Ζυγός. Εσύ? Και είσαι παντρεμένη? Όχι. Εγώ έχω 3 διαζύγια. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Θα έκανες άλλο γάμο? Προσπάθησα να ακυρώσω έναν για να θεωρηθεί ο άκυρος μου και να κάνω τον τρίτο θρησκευτικό, γιατί δεν μπορώ με τα δημαρχία. Αλλά δεν γινόταν. Για το καλό μου, ως που δεν άντεσε, στο τέλος στο μυαλό μου, πήρε ανάποδες τροφές. Για το καλό μου, και είμαι στο θάλαμο 9. Για το καλό μου. Τα μουσικά ταλέντσο, όπως τα βλέπεις? Διαφωνώ σε αυτούς οι οποίοι είναι γνωστοί και απαρτίζουν αυτές τις εξαταστικές επιτροπές. Εννοείς για τους κριτές? Ναι, οι οποίοι μετά διαφημίζουν, ξέρω εγώ, σαμπουάν για φαλακρούς και τα αρέστα. Θα πήγαινες κριτής? Κριτής είναι μόνο ο Θεός. Και όποιος νομίζει ότι είναι κριτής μετά το Θεό ή δίπλα στο Θεό ή πάνω από το Θεό, καλά θα είναι να φορέσει μια άσπρη μπλούζα και να περιμένει να έρθουν τα παιδιά με το νοσοκομιακό να τον πάρουν, να τον πάνε εκεί που του αρμόζει, Δρομοκαΐτη, ο Δαφνή κλπ. Κοίταξε, για σας, τώρα δεν ξέρω αν έτσι το νιώθεις, τους έντεχνους, υπάρχει μια φήμη ότι και καλά στον πάρετε τους εμπορικούς και τους λαϊκούς και όλους αυτούς. Ότι τους βλέπετε λίγο πιο ντέκα. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου. Ο πατέρας δεν είναι πάντοτε καλός, δεν υπάρχει καλή μουσική, δεν υπάρχει καλή δουλειά. Υπάρχει και κακή δουλειά. Υπάρχει και κακός πατέρας, υπάρχει και κακό τραγούδι. Τώρα κάποιος, ας πούμε, τι να κάνει, το βάφτισε έντεχνο. Mm-hmm. Λες και το άλλο είναι άτεχνο. Η Παόλα σ' αρέσει? Όλοι μου αρέσουν. Κατερίνα Στικούδη? Έχει σημασία αν θα συνεργαστούμε? Όχι. Με τον Παπούλια. Χαίρομαι που τα παιδιά δεν κολλάνε να πάνε να ακούσουν μόνο αυτόν, μόνο εκείνον. Πηγαίνουν να κάνουν την πλάκα τους, πηγαίνουν να ψυχαγωγηθούν. Σωστό. Πηγαίνουν να χορέψουν πάνω στο τραπέζι, πηγαίνουν να τα σπάσουν, πηγαίνουν να ρίξουν έπιπλα πάνω στην πίστα, πηγαίνουν να φάνε βρώμικα και παίρνουν και ένα βιβλίο να διαβάσουν.